Υποδεχόμαστε στη σκηνή τον Λουδοβίκο των Αναγείων και θα ακούσουμε από εκείνον ένα μυρολόι που έγραψε τη μέρα εκείνη. Σας ευχαριστούμε όλους που είμαστε μαζί. Όλους σε όλη την Ελλάδα που είμαστε μαζί. Μια φορά και ένα καιρό η φωτιά, το νερό και η τιμή εκάνανε παρέα και περάσανε όμορφα. Είπανε κάποια στιγμή ας χωριστούμε τώρα και ας πάρει ο καθένας τον δρόμο του, αλλά να μην χαθούμε κιόλας. Εσένα φωτιά που θα σε βρίσκομαι, όπου δείτε καπνό από κάτω είμαι. Εσένα νερό, όπου δείτε πράσινο χορτάρι, από κάτω είμαι. Εσένα τιμή, εμένα εάν με χάσετε, δεν θα με ξαναβρείτε. Ήρθα από την Κρήτη και ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Για να προσθέσουμε κι εμείς τη δική μας ευαισθησία και αγανάκτηση στη δική σας, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πένθους και της αξιοπρέπειας, προς τιμήν της νιώτης που χάθηκε στο έγκλημα των τεμπών. Για να μπούμε πιο βαθιά στο αίσθημα της απώλειας που κουβαλούν αυτές οι Άγιες Μητέρες, ακούσε τα λόγια μιας μάνας από τα Νόγια, το χωριό μου, που έχασε την κόρη της όταν ήταν 7 χρονών. Ο πατέρας είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Η Ρηρίκα δεν γνώρισε τον πατέρα της. Thank you.
το κρατάς του μπαμπαρίνιο. Ίσως και σε γνωρίσει ακρίβο. Έτυχε να είμαι κοντά στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ. Αυτό που θα ακούσετε γράφτηκε την επόμενη μέρα, το πικραμίδαλο του Μάρτη. Ισόβια στιγμή κρατούμενη πάνω στις ράγες καρφωμένη, χωρίς διαφυγή στο παρελθόν, ένα παρόν αιώνια θα μένει. Παράλληλες γραμμές και τρένο αόρατο που κουβαλά καλόγνωμες ψυχές στον άδη. Κι η μάνα περιμένει στο σταθμό, μετέωρο το χέρι της αφήνει και το χάδι. Thank you.
σε ξαναγεννήσω. Φως μου απ' την αρχή, να σε ξαναγεννήσω. Φως μου απ' την αρχή. Όρκο βαρύ σου δίνουμε να ακούσουν οι ουρανοί, πως θα δικαιωθούμε ό,τι και να γεννεί.